στην οποία φαίνεται ότι περισσεύουν εμβόλια, έτσι, και δεν υπάρχει εναλλακτική λίστα. Γιατί δεν υπήρξε εξ αρχής μια εναλλακτική λίστα? Δεν υπήρξε εξ αρχής γιατί με τη βεβαίωση του ΕΟΔΗ δεν προβλεπόταν στις κινητές μονάδες να έχουν μαζί τους εναλλακτικές λίστες. Εμείς εμβολιάσαμε στο Ίδρυμα χωρίς να έχουμε υγειονομική την ευθύνη των εμβολιασμών. Έτσι, οι λίστες είναι της διοίκησης και οι εμβολιασμοί του ΕΟΔΗ. Εμείς ήμασταν εκεί για πιθανά συμβάματα, για πιθανές αναφυλακτικές κρίσεις. Δεν ήμασταν εμείς. Αλλά κι όμως σε εμάς, από εμάς ζητήθηκε να καλύψουμε με το σκοπό να καλέσουμε πρώτα υγειονομικούς. Όταν αυτές οι προσπάθειες απέβησαν άκραπες, στραφήκαμε σε αυτούς που είχαμε αμεσότητα, σε αυτούς που μπορούσαμε να τους αναγκάσουμε γρήγορα να έρθουν, που ήταν τα συγγενικά μας πρόσωπα. Κύριε Καβλή, οι γονείς των παιδιών δηλώνουν ότι δεν ειδοποιήθηκαν. Ωραία. Για να κάνουν οι γονείς, όχι τα παιδιά, γιατί λένε ότι αν μας φωνάζαν να το κάνουμε, θα ερχόμασταν αμέσως για να μπορούμε να δούμε τα παιδιά μας, τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε. Δεν με αφορά ειλικρινά καθόλου το τι έγινε στον Άγιο Δημήτρη. Δεν έχω γνώση, ειλικρινά. Δεν μπορώ να σας πω. Την άποψη που είπα ότι έχω είναι αυτό που σας είπα πριν σχετικά με τις ημερομηνίες του ΕΟΔΗ. Πώς άλλαξε τις ημερομηνίες και πώς ακύρωσε τη δεύτερη φουρνιά στις 16 Φεβρουαρίου. Γιατί όπως μας περιγράφετε και τον ΕΟΔΗ, ότι αν βρείτε, βρήκατε, αν όχι, ναι. Είναι σαν ΕΟΔΗ να πετάει εμβόλια, έτσι μας το περιγράφετε. Αμφιβάλλεται ότι πετάγονται εμβόλια σε όλη την Ελλάδα, στα εμβολιαστικά κέντρα, όταν δεν συμπληρώνονται οι λίστες, οι εναλλακτικές ή όταν δεν προσέρχονται αυτοί που δικαιούνται. Η προσπάθεια που κάνει ο ΕΟΔΗ όλον αυτόν τον καιρό αφενός είναι να πείσει τον πληθυσμό να πάει να κάνει το εμβόλιο για να μην πεταχτούν οι δόσεις και στην τελευταία λύση που έχει όταν κινδυνεύουν να χαθούν εμβόλια προσπαθεί να τα καλύψει όπου να είναι. Όπου να είναι.